Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσίασε η επιμορφωτική ημερίδα, την οποία διοργάνωσε η Ένωση Εστίασης Κερκύρας στο Εργατικό Κέντρο, για το νέο σύστημα Εργάνη, την ψηφιακή κάρτα, τα νέα φορολογικά μέτρα και τα πνευματικά δικαιώματα μουσικής. Ο μιλητής ήταν ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων Γιώργος Καβαθάς, ο οποίος ρωτήθηκε από το ΣΤΑΡΤ για τα προβλήματα του κλάδου της εστίασης. Και το συμπέρασμα αυτής της ημερίδας ότι πλέον η σχέση λογιστή-επαγγελματία δεν θα είναι πλέον η ίδια. Ο επαγγελματίας πρέπει να είναι διαβασμένος, πρέπει να γνωρίζει εργάνη 2 και όλα τα φορολογικά μέτρα για να μπορεί να επιβιώσει. Είναι ένας από τους κλάδους που έχει πληγεί από τις δύο προηγούμενες οικονομικές κρίσεις, η κρίση των μνημονίων και της πανδημίας, και βεβαίως έχει συσσωρευμένες υποχρεώσεις. Και από την άλλη πλευρά, η τελευταία κρίση που βιώνουμε όλοι μας και νοικοκυριά και επιχειρήσεις επηρεάζει εξαιρετικά τον κλάδο, ο οποίος έχει το μεγαλύτερο ποστό στην αύξηση του λειτουργικού κόστους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, η εστίαση έχει αυξήσει την τελευταία διετία το κόστος λειτουργίας κατά 42%. Ταυτόχρονα έχει περάσει την κατανάλωση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, περίπου 12%, που σημαίνει ότι έχει απορροφήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων. Αλλά αυτό δημιουργεί προβλήματα στη βιωσιμότητα. Και όπως σωστά είπατε, έχουμε και κλεισίματα επιχειρήσεων του κλάδου και ταυτόχρονα μία στις τέσσερις επιχειρήσεις βρίσκονται σε κίνδυνο σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητά τους. Τα μέτρα που παίρνει για τον κλάδο η κυβέρνηση είναι ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση, στις αύξησης του λειτουργικού κόστου των επιχειρήσεων. Όταν από 1η Ιανουαρίου, παραδείγματος χάρη, έχουμε αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στα μη αλκοολούχα ποτά. Ταυτόχρονα και με το νέο νόμο το φορολογικό, το 5073 του 2023, έχουμε αύξηση του φόρου εισοδήματος στις ατομικές επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες δεν είναι ένας μικρός αριθμός, είναι περίπου το 1/4 του κλάδου, είναι ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα δουν για το 2023 και με αναδρομική ισχύ, πρωτοφανές από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα δεν είχαμε ποτέ φορολογικό νόμο με αναδρομική ισχύ, να αυξάνεται ο φόρος εισοδήματος στο διπλάσιο ή και σε πολλές φορές στο τριπλάσιο. Άρα θα πρέπει κατά την άποψή μας να πάρει μέτρα στήριξης του κλάδου με μείωση των τελεστών ΦΠΑ. Ένα. Δεύτερον, θα πρέπει να δούμε το μη μισθολογικό κόστος του κλάδου, γιατί είναι από τα υψηλότερα. Μην ξεχνάτε ότι ο κλάδος δουλεύει και αργίες και Κυριακές και νυχτερινά. Αυτό αυξάνει υπέρμετα το μη μισθολογικό κόστος. Και από την άλλη πλευρά θα πρέπει πραγματικά ο κλάδος στα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ να ενταχθεί, έτσι ώστε να προχωρήσει και στην ανανέωση του εξοπλισμού του, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κλάδος της εστίασης είναι ένας κλάδος που είναι άρρηκτα δεμένο με τον τουρισμό και έχει και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι η δυνατότητα του πολλαπλασιαστή. Η εστίαση έχει έναν πολλαπλασιαστή 2,2, που σημαίνει εάν η εστίαση κάνει τζίρο 100 ευρώ, τότε οι υπόλοιποι κλάδοι που είναι συνδεδεμένοι μαζί της, από τον πρωτογενή μέχρι τον τριτογενή τομέα, κάνουν τζίρο 220 ευρώ. Και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να τονίσω ότι θα πρέπει να εξορθολογηθούν και τα πρόστιμα, τα οποία είναι υπερβολικά και σε λάθος κατεύθυνση. Στην διαπόμπευση των επαγγελματιών,